κάτι. Σήμερα βέβαια πάλι άλλο πράγμα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό που είδα σήμερα, όλες τις προηγούμενες 10 μέρες που έρχομαι, δεν το ξανά. Όχι, δεν ήταν. Όργιο αυθαιρεσίας γύρω από τον εντοπισμό λιμάτων στο ρέμα που διατρέχει τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και καταλήγει στην ακτή του Καρτερού, διαπιστώνει το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της περιφέρειας Κρήτης με επικεφαλή στον επόπτη δημόσιας υγείας Αντώνη Παπαδάκη. Όμως παρά τις διαπιστώσεις και το γεγονός πως έχουν περάσει 6 ημέρες από τη διαπίστωση του προβλήματος, οι υπαίτιοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί και απαντήσεις δεν έχουν δοθεί στους κατοίκους της περιοχής που αγωνιούν για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν πολυσημειακές ρυπάνσεις και αυτό καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το έργο των υπηρεσιών. Μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΤΒΑ και τεχνικό κλιμάκιο από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της βιομηχανικής περιοχής, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της περιφέρειας βρέθηκαν το πρωί στο σημείο που έχει δημιουργηθεί το ανάχωμα που εμποδίζει προς στιγμήν τη ροή των λιμάτων προς τη θάλασσα. Για να διαπιστωθεί ότι η σοβαρή μόλυνση προέρχεται πιθανώς από τρεις διαφορετικές πηγές, με υγρά λίμματα να συνεχίζουν να φτάνουν στο ανάχωμα που μόλις χθες το βράδυ είχε και πάλι αδειάσει με τη συνδρομή βιτιοφόρων. Σήμερα είδαμε πάλι ότι έχει γεμίσει, που σημαίνει ότι έχουμε συνεχόμενη ροή. Πρέπει πάλι σήμερα να αδειάσει και το ανάχωμα. Αλλιώς δημιουργούνται θέματα δημόσιας υγείας τόσο από τα στάσιμα νερά, από κουνούπια, από έντομα υγειονομικής σημασίας. Πολλά σημαντικά προβλήματα όσο έχουμε στάσιμα νερά εκεί. Ο βαθμός της δυσοσμίας, ο χρωματισμός των λιμάτων και τα ειζήματα που εντοπίζονται στα σημεία μετά το ανάχωμα που πλέον δεν υπάρχει ροή υποδεικνύουν όπως φαίνεται ότι εκτός από την απόρριψη βοθρολιμάτων στο ρέμα καταλήγουν επίσης λίμματα που πέφτουν παράνομα στους αγωγούς ομβρίων αλλά και πιθανότατα βιομηχανικά απόβλητα. Αν δούμε την κήτη του ρέματος, σε άλλα σημεία είναι αστικά, σε άλλα είναι ανεπεξέργαστα πιθανόν βοθρολήματα, μπορεί να έχουν πέσει και από βιτιοφόρο, άλλα είναι όμβρια αναμειγμένα με ξεπλήματα, με στραγγίσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα απαιτηθεί χρόνος για να βρούμε την ακριβή αιτία της ρύπανσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που οδήγησε και στην αποκάλυψη της σοβαρής μόλυνσης που εκτείνεται σε όλο το μήκος του ρέματος από τη βόρειο-ανατολική πλευρά της βιομηχανικής περιοχής μέχρι την ακτή του Καρτερού, πιθανολογείται ότι έχει προκύψει από βιτιοφόρο ή τεβιτιοφόρα που άδειασαν τα προηγούμενα 24 ώρα λίμματα στην κήτη του ρέματος, περνώντας από το χωματόδρομο που βρίσκεται παραπλεύρος της Λαχαναγοράς. Ήδη ο εισαγγελέας Ηρακλείου έχει διατάξει έρευνα από το λιμενικό και την αστυνομία, η οποία θα βασιστεί στο πόρισμα του επόπτη δημόσιας υγείας, ο οποίος ζήτησε από τη διοίκηση της ΕΤΒΑ να προσδιορίσει με επιτόπιους ελέγχους ποιες επιχειρήσεις στη βορειοανατολική πτέρυγα της βιομηχανικής περιοχής μπορεί να ευθύνονται για την απόρριψη υγρών λιμάτων στους αγωγούς ομβρίων που καταλήγουν στο ρέμα, μεταφέροντας πιθανώς και βιομηχανικά και ζωικά απόβλητα, καθώς έχουν ληφθεί ανάλογα δείγματα και αναμένονται απαντήσεις από τα εργαστήρια. Με γνώμονα πάντως την προστασία των κατοίκων της περιοχής αποφασίστηκε να διενεργηθούν άμεσα ψεκασμοί στο σημείο όπου έχει δημιουργηθεί το ανάχωμα.